Μεταξύ από την κυβέρνηση δόθηκε απάντηση στην δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου ότι πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη από τον Κώστα Σιμίτη και τον Τάσο Γιαννίτση για το ασφαλιστικό. Πρέπει όμως από τον Πρωθυπουργό Σιμίτη και τον Τάσο Γιαννίτση να ζητήσουμε συγγνώμη, διότι από τότε είχε καταλάβει ότι το ασφαλιστικό καταραίει, ότι τα ταμεία καταραίουν και έπρεπε να κάνουμε κάτι. Η μεταρρύθμιση Σιμίτη ήταν προσπάθεια να περικοπούν τα δικαιώματα σε συνθήκες ανάπτυξης, ενώ το σημερινό νομοσχέδιο είναι να εξασφαλιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα σε συνθήκες ύφεσης.